Χαίρετε, γεια σας. Είστε σε συνέδριο στο εξωτερικό? Ναι, είμαι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Προκύπτει καμιά είδηση να την δώσουμε πρώτη? Όχι, ακόμη. Ακόμα. Μάλιστα, καλό συνέδριο και να φέρετε καλά νέα. Πείτε μου λίγο για αυτά τα περίεργα φάρμακα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και υπόσχονται διάφορες θεραπείες. Τι πρέπει να προσέξουμε, κυρία Παναγιωτοπούλου? Ναι, βασικά οι φαρμακευτικές υπηρεσίες έλαβαν πληροφορίες σχετικά με παράνομη πώληση φαρμακευτικών προϊόντων προς το κοινό μέσω τριών διαφορετικών συνδέσμων. Σε αυτές τις ιστοσελίδες πωλούνται προς το κοινό μεταξύ άλλων είδη που παραπέμπουν σε φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο. Θέλω να επισημάνω ότι σύμφωνα με τον περιφαρμάκων νόμο, κανένα φαρμακευτικό προϊόν δεν μπορεί να κυκλοφορεί στην Κύπρο εκτός και αν έχει άδεια κυκλοφορίας, και επιπλέον κανένα πρόσωπο εκτός από φαρμακοποιό δεν μπορεί να εκτελέσει συνταγής ή να πωλεί ή να προμηθεύει φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό είναι παράνομο και διώκεται. Έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία και η αστυνομία θα λάβει τις περαιτέρω ενέργειες μέσω του τμήματος ηλεκτρονικών εγκλημάτων. Οτιδήποτε πωλείται μέσω διαδικτύου πρέπει να ελέγχεται, είναι επικίνδυνο, λέτε? Βέβαια, σίγουρα, ιδίως αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν είναι καν φάρμακα. Ιδιαίτερη προσοχή έχετε επίσης κάνει αναφορές και στην φαρμακευτική κάναβη και ποιοι είναι οι δικαιούχοι στην Κύπρο, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη απορία, κυρία Παναγιωτοπούλου. Κοιτάξτε, η φαρμακευτική κάναβη είναι κάτω από τον περί ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών νόμος. Συνταγογραφείται από γιατρούς, γίνεται έγκριση από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας και μετά μπορεί να προβεί στην εκτέλεση της συνταγής και στο να παραλάβει την φαρμακευτική κάναβη την οποία δικαιούται ο ασθενής. Αλλά υπάρχει κάποια διαδικασία συγκεκριμένη η οποία προνοείται στην νομοθεσία. Είναι ελεγχόμενη διαδικασία, δεν υπάρχει κατάχρηση? Όχι. Μέχρι τώρα όχι, δεν υπάρχει κατάχρηση. Αυτό ελέγχεται πάρα πολύ αυστηρά. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι θα φέρετε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.